μου κι όλο γλακό και πάω. Αλήθεια λέω βρε παιδιά, εξέχασα να φάω. Συντέκνη μου, θα σας πω κάτι της και αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι. Συνέχεια συμβουλεύω τον απατό μου. Ήντα, μη βιάζεστε. Του λέω λοιπόν, απατέ μου να σέβεσαι τα δάνεια. Απατέ μου να σέβεσαι τις απατεώνες. Εγώ του τα λέω τα πατού μου. Μα ο απατός μου ακούει με. Γυναίκα, το πήρα! Το πήρα το δάνειο! Δόξα τω Θεώ! 10.000 ευρώ! Αγαπημένα μου βούζια, έρχομαι! Έρχομαι να σας αγοράσω! Και πότε θα φύγεις για τη Θράκη? Πότε θα φύγω? Ήδη αύριο! Παίρνω τα μισά λεφτά! Τ' άλλα μισά παράλαβε τα εσύ γυναίκα και φύλαξε τα σαν τα μάτια σου. Έβαλενε το λοιπόν συντέκνη μου τα μισά λεφτά στη βούρια του ο σύντεκνός μας ο Μανώλης και τη βούρια του επόμου και γλακά, γλακά να προλάβει το καράβι. Το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα. Πάει στη Θράκη να αγοράσει βούζια. Βούζια ράτσας καλής. Μαμά, ένας άντρας είναι κάτω και σε θέλει. Άντρας, πες του να έρθει πάνω. Ποιος είναι? Αγαπημένη μου ξαδέρφη, ή τα κάνεις? Καλά είμαι, μα. Και τούτα λένε τα νηψάκια μου τα αγαπημένα. Αγαπημένα μου νηψάκια, ή τα κάνετε? Καλά είμαστε, μα. Κατέω, κατέω, αναρωτιέστε ποιος είμαι? Ο ξάδερφος μου Μανώλης θα σας πει. Μα πού είναι, πού είναι ο ξάδερφος? Στη Θράκη πάει να φέρει βούλια. Στη Θράκη, βούλια. Ο ίδιος έχει μείνει, ένας φανατικός κτηνοτρόφος. Μα ποιος είστε, εξηγήστε μας. Ο ξάδερφος απ' τη Σιτία, ο Χαρίλαος, ο Μπανάνο Πετρομανουλάκης. 20 χρόνια έχομενε να ειδωθούμενε. Η ζωή η ρουφιάνα μας χώρισανε και τα πολλά χιλιόμετρα. Τέτοια ομοιότητα με τον άντρα μου. Μα βέβαια, ξαδέλφια είστε. Είδα, είδα σήμερα κυρία Κατερίνα. Είναι άδες με ρόπι. Έβγαλενε ο κύριος Μανολιός την κριτική φορεσά. Έκοψενε το μουστάκι του. Μα δεν είναι ο Μανολιός αυτός που είδες. Δεν είναι ο Μανολιός. Για με, ποιος είναι? Ο ξάδερφός του από τη Σιτία. Ο ξάδερφός του? Παναγία μου, μια ομοιότητα! Ανάθεμά σε ξεφτυλισμένε, φτούσου! Ποιο είστε κερά μου, πώς μιλείτε τσά? Πού είναι μωρέ το μουστάκι σου, πού είναι τα κριτικά ρούχα? Κατάλαβα! Με περνάτε για το Μανολιό! Δεν είμαι ο Μανολιός! Είμαι ο ξάδερφός του απ' τη Σιτία! Ο ξάδερφός του απ' τη Σιτία? Παναγία μου, μια ομοιότητα! Χάρηκα πολύ, ξάδερφε του Μανολιού απ' τη Σιτία!
έτσα που λες, ξαδέρφη! Καταστροφή! Λυπούμε, ξάδερφε, λυπούμε πολύ! Σ' όσους λέω τον πόνο μου, όλοι λένε πως λυπούνται! Δεν καταλαβαίνω, ή τα άλλα μπορούνε να πούνε! Δεν χρειάζεται να πούνε! Να κάμουνε πρέπει! Γιατί χάνω την κόρη μου, αν δεν την πάω να εγχειριστεί στην Αθήνα! Κόρη μου! Κόρη μου! Λεφτά χρειάζονται από ό,τι κατάλαβα. Σωστά κατάλαβες! 5.000 ευρώ! Κάκο μη ριξάδελφε, σε κακή στιγμή μας ήβρες. Δηλαδή, δεν μπορείτε να βοηθήσετε. Αφού! Αφού! Κόρη μου σε χάνω! Πάνω στο άλθος σου απάνω! Πρέπει, μαμά, πρέπει! Πρέπει να βοηθήσετε! Μια κουβέντα, Άννε, να δώσω τα λεφτά που μάθηκε ο πατέρας σου και να με σκοτώσει ύστερα! Κινητό δεν έχει να τον επάρεις! Πώς μπορείς να επικοινωνείς μαζί του! Μέχρι να πάρει ο ίδιος τηλέφωνο να του το πω, δεν μπορώ να κάνω πράγμα! Βοήθησε τον ξάδελφο του μπαμπά! Αμαρτία, Άννε! Ποθαίνει η κόρη του! Λυπήσου την, ναι! Μη γκες σία καμπουομανόενα! Μη γκες! Πώς να μην κλαίω, μωρέ κουτσογλώσσι! Η καρδιά μου εράησενε! Όντε τον άκουγα να μου λέει τη δραματική του ιστορία! Είναι πολύ άωστη διαζή η κόη του! Πάρα πολύ άρρωστη! Ένα βήμα τη χωρίζει από το θάνατο! Κακομία κοπελιά που θα ποθάνεις και δε θα χαείς τη ζωή! Την κατάρα του Θεού να έχει η γυναίκα του Μανογιού που δε θέλει να βοηθήσει τον ξαδερφόντονε οικονομικά! Και του Θεού και τη δικιά μου! Ακαδή γυναίκα! Κάμε το δικό σου, κυρία Κατερίνα! Κάμε το δικό σου! Προσπαθώ να το κάνω, μα όσο λείπει ο άντρας μου, λεφτά δεν μπορώ να δώσω. Αν πάθει κάτι η κοπέλα, θα το έχετε βάρος στην ψυχή σας. Μη λες τέτοιες κουβέντες, κύριε Νιόνιο. Όχι, θα τις λέω. Προσπάθησε να έρθει στη θέση του ξαδέρφου σας. Φαντάσου πως είναι άρρωστο το δικό σας παιδί. Σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις, μη συνεχίζεις. Ο Θεός συντέκνη μου να μην αξιώνει τέτοιο πράμα σε γονιό. Ο Θεός επίσης να μην φέρνει σε τέτοιο δίλημα μια γυναίκα. Η Κατερίνα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Μια απόφαση που αφορά μια ανθρώπινη ζωή. Από τον Ούτζη περνούνε πολλά. Πάρα πολλά. Η συνείδηση Ούτζη δεν την αφήνει ήσυχη. Καταραμένη από το Θεό να είσαι, εσύ έστειλες στο θάνατο την κοπελιά. Λιάπωνη καρδιά σου έστειλενε στο θάνατο την κοπελιά που είναι νέα και δροσερή σαν τα κρυστάλλινα νερά. Καταραμένη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Χρυσάφι να πιάνεις και κοπριά να γίνεται. Διαμάντια να πιάνεις και ντενετιές να γίνεται. Κάμε το δικό σου, κυρία Κατερίνα, κάμε το δικό σου. Η καρδιά σου δεν είναι ανθρώπου, σκύλου είναι. Κοτσ
σα γλώσσι, μην προσβάλλεις τις σκύλους. Ό,τι κακό κάνεις, να το βρεις στα κοπέλια σου. Στα κοπέλια σου, στα κοπέλια. Στα κοπέλια σου, στα κοπέλια σου. Στα κοπέλια σου, στα κοπέλια σου. Κοπέλια σου, στα κοπέλια σου, στα κοπέλια σου, στα κοπέλια σου. Συνεταιράκι, τα καταφέραμε. Τι νόμιζε, θα μας ξέφευγε η ξανθιά κότα. Πόσα τις πήρε σύνολο? 3.000 ευρώ. Δεν έδινε παραπάνω. Έχει κι άλλα φυλαμένα. Άλλες 2.000 ευρώ, μα δεν είμαι σίγουρος. Μη σταματάς καθόλου. Σιγουρέψου και τσίμπατα κι αυτά. Ξαδέρφη, ξαδέρφη, χάνεται η κόρη μου. Χάνεται! Δεν την πήγες στην Αθήνα? Την πήγα, μα η δουλειά εκόλλησε. Επέσαμε σε γιατρό φαταούλα. Σε γιατρό φαταούλα, ή δεν εννοείς? Θέλει παχιό φακελάκι που να έχει μέσα 2.000 ευρώ. Ξάδελφε, είτε άλλο να σου κάμω. 3.000 ευρώ σου δώσα, δεν έχω άλλα, λυπούμε. Ψώματα, παιδί μου, σου λέει. 10.000 ευρώ δάνειο είχανε πάρει. Τα μισά επήρεν ο άντρας τσι και πάει στη Θράκη. 3.000 ευρώ έδωσενε σε σένα, ακόμη 2.000 ευρώ. Θα ποθάνει, κόρη μου γιαγιά, θα ποθάνει. Και για ούλα θα'ναι υπεύθυνη αυτή με τη σκληρή καρδιάτζη. Μαμά, δώστα! Ο Θεός θα μας τα στείλει διπλάσια. Σου λέει ότι είναι την υπόθεση, θάνατος θα υπάρξει οπωσδήποτε. Ή τα εννοείς? Και να σωθεί η κόρη του ξαδέλφου, θα σκοτώσει εμένα ο πατέρας σας. Μα ή τα λες καλέ, μαμά? Θα τον αφήσουμε εμείς να σε αγγίξει? Θα σκοτωθώ! Θα σκοτωθώ! Είμαι ένας άχρηστος γονέας που δεν μπορεί να σώσει το κοπέλι του! Κάνει υπομονή, υπομονή! Αγόρασα παραθείο! Να το! Θα το πιω! Θα το πιω! Για όνομα του Θεού, μη! Με τούτο το μαχαίρι θα σκοτωθώ! Θα το πήξω στην καρδιά μου! Η δουλειά, φίλε, πάει ρολόι. Τα οικονομήσαμε χοντρά. Τα ευρώ της ξανθιάς τα φάγαμε όλα. Πρέπει να του δίνουμε. Γιατί να του δίνουμε? Όσο λείπει όλο στη Θράκη θα εισπράττουμε. Με τι τρόπο? Δεν καταλαβαίνω. Θα στα κάνω για να καταλάβεις. Αγαπημένα μου ανιψάκια, εκολλήσετε την ανακοίνωση στα καφενεία του χωριού! Ναι, θείε, μην ανησυχείς! Όλοι οι χωριανοί θα δώσουν από κάτι! Θα σωθεί η κόρη σου, μην ανησυχείς! Ο Θεός να τσιφωτίσει, να βάλουνε βαθιά τη χέρα στην τσέπη των... Μην ανησυχείς, χριστιανέ μου, μην ανησυχείς! Παπά μου, χρειάζονται 3.000 ευρώ! Τόσο να κάνουνε τα φάρμακα! Και τι είναι 3.000 ευρώ? Εμείς θα σου μαζέψουμε 5.000. Το χωριό μας είναι πλούσιο και οι κάτοικοί του πονόψυχοι και χουβαρντάδες. Να είστε όλοι καλά, παπά μου! Όσο πιο πολλά μαζοχτούνε, τόσο το καλύτερο! Θα παρουσιαστούνε κι άλλες ανάγκες. Κουτσογλώσσι, θα σου δώσω 200 ευρώ να τα πας του παπά για τον έρανο που κάνει. Άκουσες, Σία,
καμπομανούενα ήντάπαινε το πωί στη λειτουργία. Κι άμε δεν άκουσα πως όποιος βοηθήσει θα τρυπώξει πολύ εύκολα στον παράδεισο. Κι εγώ που δεν έχω να δώσω δε θα μπω. Θα πάω στην κόαση. Από τις δυο σιτώνες τον οι κάτοικοι του χωριού δεν εδώκανε τον ένα. Θα μου πείτε και ποιος τον εδίνει. Εδώκανε όμως αρκετά ευρουλάκια και όπως είπαινε και ο παπάς εμαζοχτήκανε σχεδόν 5.000 ευρώ. Δεν εκατέχανε όμως οι καημένοι οι κάτοικοι ούτε ο παπάς που θέλα καταλήξουνε τούτανά τα ευρώ. Ώσπου την άλλη μέρα εδώ είναι ο ξαδελφός, ο Χαρίλαος από τη Σιτία. Είδα πράγμα, γυναίκα, εσύ μιλείς στην άλλη μπάντα της γραμμής ή κι αν είσαι άλλο. Μα είδα λες, εγώ η γυναίκα σου η Κατερίνα είμαι. Ποιος είπες πως είναι ατά? Ο ξάδελφός από τη Σιτία, ο Χαρίλαος. Ο ποθαμένος. Δεν είναι ποθαμένος, ζωντανός είναι. Γρήκα καλά, είδα θα σου πω. Μην του πεις πως εμιλήσαμε. Έρχομαι εντε λόγω στην Κρήτη. Και του δώσες τις 5.000 ευρώ. Με συγκίνησε το δράμα του. Αχι, αχι, γιάντα να πάω. Γιάντα να πάω στη Θράκη να φέρω βούζια. Αφού τα βούζια τα έχω μέσα στο σπίτι μου. Καλά το έλεγα, πάνω μου θα ξεσπάσει το καρπουζόφυλλο. Ο ξάδερφός μου ο Χαρίλαος ο Μπάνανο Πέτρο Μανουλάκης είναι ποθαμένος σε δάκιο 8 χρόνια. Δεν θυμάσαι, στο είχα πει. Δεν το θυμούμε, κι είχες πάει στην κηδεία του. Δεν ήταν δάκιο πρώτος ξάδερφος, τρίτος ήταν. Από το Ρέθυμνο μέχρι τη Σιτία, τα χιλιόμετρα πολλά. Στην κηδεία του δεν επήγα. Αυτός που εμφανίστηκε όμως σου μοιάζε πολύ. Τούτο να εκμεταλλεύτηκε. Ο πραγματικός Χαρίλαος δεν μου μοιάζανε καθόλου. Αχ, βούγια, βούγια ήντα μου κάμετε. Α, παιδιά, είναι πάνω η μαμά σας. Ναι, πάτερ, και η μαμά μας και ο παπάς μας. Α, ήρθε από τη Θράκη. Καλώς τον δεχτήκατε. Μα τον ύψιστο Θεό, μένω έκπληκτος. Κι εγώ έμεινα, παπά μου. 5.000 ευρώ μάζεψα με τον έρανο, τον απατεώνα. Κοπελάκια, βρέστε τον και πέστε του πως τον περιμένει έμπαει ο παπάς να του δώσει τα λεφτά. Φύγετε, τάκα τάκα, τάκα τάκα. Γυναίκα, εζεμάτησες το καλά. Καλά, δεν λες πράμα. Ελάτε θείε, ελάτε, εδώ είναι ο παπάς. Κερατά, άρπατο. Βοήθεια! Βοήθεια! Καίγομαι! Καίγομαι! Γυναίκα, πάρε τηλέφωνο την αστυνομία! Την αστυνομία! Αχ, τον κλέφτη τον επιάσαμε. Τα λεφτά όμως δεν ευρεθήκανε. Κατέο, εδώ θα με πεις πάλι βούη. Όχι αγαπούλα μου, όχι. Δεν σε ξαναλέω. Είδα φταίς κι εσύ. Και ο παπάς την έπαθενε. Κι όλοι χωριανοί. Σήμερα σκέφτεται να τον γυρίσει πίσω τα λεφτά του εράνου. Είδα πράμα. Πού είναι η βούρζα μου. Η βούρζα μου. Να την, πού θα πας. Πού θα πάω. Να προλάβω τον παπά. Τον παπά. Δώσε μου πίσω τα λεφτά, Μανολιό. Δε σου ανήκουν. Μου ανήκουνε, παπά μου, και μου καλό ανήκουνε. Η αστυνομία δεν ήβρανε τα δικά μου λεφτά. Μα αυτά ανήκουν στους πιστούς. Τα έδωσαν για να βοηθήσουν τον δήθεν άπορο. Και αφού δεν υπάρχει άπορος, πρέπει
να τους επιστραφούν. Και ποιος σου πένε, παπά μου, πως δεν υπάρχει άπορος? Υπάρχει άπορος. Ποιος είναι? Εγώ, παπά μου. Ένας καταλυστεμένος άπορος. Και με τούτα ναι, τα ευρουλάκια, θέλω να σάξω ένα στάβλο, να βάλω μέσα τα βούγια που φέρα από τη Θράκη. Εδώ άλλα βούγια έχουν ένα κεραμίδι απάνω στην κεφαλίντονε. Τα δικά μου, όι! Βοήθησε τον ξάδερφο του παπά! Πάμε πάλι, βοήθησε τον ξάδερφο, έχετε όλους χρυσάς εσείς. Βοήθησε τον ξάδερφο του παπά! Πάμε πάλι, τον ξάδερφο, όχι τον ξάδερφο. Βοήθησε τον κα... Σόπα, τα δικά σου ξάδερφο, σαν πισιάστρο αυτό. Πάμε. Βοήθησε τον ξάδερφο του παπά! Αμαρτία είναι! Ποθαίνει η κόρη του, λυπήσουσε! Μια εγκόλησε! Επέσαμε σε γιατρό Φαταούλα! Σε γιατρό Φαταούλα, ή δεν εννοεί! Εδώ είναι ο ξάδελφός σου, ο Χαρίλαος, ο Παναπετρομανολάκης από τη Σιτία! Δυνατά, πιο δυνατά! Εδώ είναι ο ξάδελφός σου! Εδώ είναι ο ξάδελφός σου! Περίμενα, μωρέ, με κάσει καμάλι και την καταλαβαίνεις! Εδώ είναι ο ξάδελφός σου, ο Χαρίλαος, ο Παναπετρομανολάκης από τη Σιτία! Εδώ είναι ο ξαδελφός σου, ο Χαρίλαος, ο Πανανεπετρομανολάκης από τη Σιτία. Εδώ είναι ο ξαδελφός σου, ο Χαρίλαος από τη Σιτία. Πάμε. Εδώ είναι ο ξαδελφός σου. Όχι, δυνατά θέλω. Εδώ είναι ο ξαδελφός σου, ο Χαρίλαος από τη Σιτία. Κοίτα, θα κάνω μια λάστη κίνηση και δείχτω. Θα κάνω. Κοίτα, κοίτα. Μην κλείς, Μανώλη. Θα κάνω αυτό το βήμα. Κοίτα, αυτό. Εκεί δείχτω. Λοιπόν, ετοιμάσου. Γράφεις, Μανώλη. Πάμε. Βοήθεια! Βοήθεια! Καίγομαι! Καίγομαι! Oh. Δεν θα κρύω. Το κάτω νερό. Δεν θα κρύω πολύ δεστό. Oh.